Καλησπέρα. Να σας καλωσορίσω στη θεματική συζήτηση του Ινστιτούτου Αναλλακτικών Πολιτικών 1 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Συνεδρίου για την Ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας ανισότητες σε καιρό ενεργειακής κρίσης, πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Θα ήθελα να καλησπερίσω τον Γιάννη Ψυχάρη, καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και διευθυντή του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μέσω Zoom συνδέεται μαζί μας ο Ολιβιέ Βαρδακούλιας, οικονομολόγος. Δυστυχώς, ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής δεν επέτρεψε στο Μανώλη Τεροβίτη, ερευνητή στο Ινστιτούτο Αθηνά, να είναι μαζί μας. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ και τους διοργανωτές που έκαναν την πρόσκληση στο ένα να είναι Knowledge Partners στο συνέδριο αυτό και με πολύ χαρά και εμείς το αποδεχθήκαμε. Κύριε Ψυχάρη, θα ήθελα να ξεκινήσω από εσάς. Η σημερινή μας θεματική συζήτηση γίνεται σε μια εποχή που μένεται μια πολεμική σύγκρουση. Είμαστε εν μέσω πρωτοφανών πληθωριστικών πιέσεων. Αντιμετωπίζουμε μια ενεργειακή κρίση έπειτα από αρκετές δεκαετίες. Και παράλληλα, είμαστε και σε εξέλιξη, σε οπισθοδρόμηση για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, για την οποία η Ευρώπη εκπώνησε ένα ολόκληρο σχέδιο πέρσι. Όταν ήμουν φοιτητής το 2000, στην Ευρώπη μιλούσαμε για τη σύγκληση των κρατών μελών. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Πώς βλέπουμε την κατάσταση στην πλευρά των ανισοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο? Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ξεκινώντας τόσο τους διοργανωτές, όσο και το ένα, για την πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, κατά τη γνώμη μου, συζήτηση. Κύριε Σκεφοφύλακα, θέλω να πω το εξής. Η εποχή μας πράγματι είναι μια εποχή που χαρακτηρίζεται από αυτό που λέμε αβεβαιότητα. Είναι μια περίοδος πολλαπλών κρίσεων. Θα έλεγα ότι μετά την κρίση του 2008, τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, βρισκόμαστε σε μια σειρά κρίσεων και μάλιστα μη προβλέψιμων ή μη αναμενόμενων με βάση τα δεδομένα που ξέραμε μέχρι πριν από 20 χρόνια. Όπως ξέρετε, εγώ έχω ένα ενδιαφέρον περισσότερο για το χώρο, για την Ευρώπη και τις ανισότητες. Εκείνο που έχω να παρατηρήσω είναι το εξής. Να ξεκινήσω από το ποια είναι η εικόνα των γεωγραφικών ανισοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, την τελευταία 20ετία. Εκείνο που έχει παρατηρηθεί είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μια διεύρυνση του αναπτυξιακού χάσματος και δημιουργία ενός αναπτυξιακού διεισμού στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί κανένας να το διαπιστώσει με βάση τα στατιστικά δεδομένα. Δεν είναι εκτίμηση. Είναι γεγονός. Είναι στατιστική ανάλυση. Από το 2000 μέχρι το 2008, αν δει κανένας τον αναπτυξιακό χάρτη της Ευρώπης, αρχίζει και συρρυκνώνεται. Και αν πάμε από το 2008 στο 2018, συρρυκνώνεται ακόμη περισσότερο. Θα ήθελα εδώ να κάνω και την εξής επισήμανση. Η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, κύριε Σκεφοφύλακα, και η συνοχή δεν ήταν ένα ζητούμενο σε επίπεδο κράτους. Ήταν ένα ζητούμενο σε επίπεδο περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι άλλο πράγμα να κοιτάζουμε τη σύγκληση των κρατών και άλλο πράγμα να κοιτάζουμε τη σύγκληση των περιφερειών. Γιατί? Γιατί μπορεί μια χώρα να συγκλίνει, όπως έγινε και με τις πρώην ανατολικές χώρες. Ξέρετε, οι πρώην ανατολικές χώρες δεν έχουν ακόμη φτάσει στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκονται όμως σε μια διαδικασία σύγκλησης. Η διαδικασία όμως αυτής σύγκλησης και ανάπτυξης οφείλεται στη συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένους πόλους που είναι συνήθως οι πρωτεύουσες ή οι μητροπολιτικές περιοχές. Επομένως, η ανάπτυξη δεν συνοδεύτηκε με περιφερειακή σύγκληση, συνοδεύτηκε με αύξηση της ανισότητας. Κατά συνέπεια,
Όταν μιλάμε για σύγκληση, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τι έχει δημιουργηθεί στον περιφερειακό χώρο. Επανέρχομαι λοιπόν για να σας πω ότι με βάση τη στατιστική διαπίστωση βλέπουμε ότι ο περιφερειακός χάρτης, γι' αυτό ήθελα να έκανα αυτή την επισήμανση, ο περιφερειακός χάρτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σήμερα αρκετά πολλωμένος. Ανάμεσα σε ένα διάδρομο που ξεκινάει από τη Σουηδία και φτάνει μέχρι τη Βόρεια Ιταλία και στις υπόλοιπες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε επομένως μια αλλαγή του τοπίου των περιφερειακών ενισοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το έχουμε αναδείξει και με πρωτογενείς αναλύσεις που έχουμε κάνει και με παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε αυτό που είπα, the changing landscape, μια καινούρια δομή σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου. Είναι άλλα πράγματα αυτά που συμβαίνουν στις βόρειες χώρες, είναι άλλα πράγματα αυτά που συμβαίνουν στις νότιες χώρες, είναι άλλα πράγματα αυτά που συμβαίνουν στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Και για να κλείσω, θα έλεγα το εξής, ότι περάσαμε την πανδημία, έστω όπως έχει αποτυπωθεί ότι τουλάχιστον τα 6-7 κύματα της πανδημίας έχουν αποτυπωθεί. Οι πανδημίες, φοβάμαι ότι διευρύνουν ακόμη περισσότερο τις ανισότητες. Έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι όπου υπήρξε κρίση πανδημίας, το μεγαλύτερο τίμημα το είχαν τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα και οι λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, για προφανείς λόγους, γιατί η δυνατότητα προστασίας και αντίδρασης απέναντι σε αυτά ήταν πολύ πιο δύσκολη. Κατά συνέπεια, η κρίση πανδημίας ενδέχεται να έχει επιβαρύνει ακόμη περισσότερο και τις γεωγραφικές και τις κοινωνικές ανισότητες. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο δεν είναι τυχαίο που έχει βγει αυτό το θέμα στην πρώτη γραμμή της συζήτησης σήμερα. Και σε διεθνείς οργανισμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη και παντού. Άρα μιλάμε για μια εικόνα πρωτόγνωρη, την οποία όμως χρειάζεται να διαβάσουμε καλά προκειμένου να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε και στη συνέχεια να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε στο κομμάτι της συζήτησης σε εσάς. Κύριε Βαρδακούλια, να περάσω σε εσάς. Ασχολείστε ιδιαίτερα με τα ζητήματα της ενέργειας και του κλίματος. Ούτως ή άλλως, μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας και των τριοξών εξελίξεων, βρισκόμασταν εν μέσω μιας κλιματικής κρίσης και σε διεθνές αλλά και σε ευρωπαϊκό ιδιαίτερα επίπεδο. Είχαν ληφθεί κάποιες σημαντικές πρωτοβουλίες για την πράσινη και ενεργειακή μετάβαση. Τα τελευταία δεδομένα των διαδοχικών κρίσεων που ζούμε τα τελευταία χρόνια, αλλά πώς επηρεάζουν αυτό το κομμάτι και πώς η ενεργειακή και η πράσινη μετάβαση σχετίζεται με τις ανισότητες μέρες μας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχω επιστροφή, δυστυχώς, οπότε θα προσπαθώ να παραμείνω συγκεντρωμένος. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι με βάση την διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν τουλάχιστον τρεις βασικές σχέσεις μεταξύ των ανισοτήτων και της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης, όπως λέμε σήμερα, οι οποίες είναι σημαντικές στο κομμάτι της πολιτικής. Και θα τις αναφέρω και τις τρεις, γιατί νομίζω ότι δεν αναφερόμαστε αρκετά ή δεν συζητάμε αρκετά κάποιες από αυτές στη χώρα μας. Δηλαδή, έχουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την απολιγνητοποίηση, τις επιπτώσεις της ενεργειακής μετάβασης ανισότητες, αλλά κάποια άλλα στοιχεία ίσως δεν τα κοιτάμε αρκετά. Θα έλεγα, τέλος πάντων, ότι υπάρχουν στην πραγματικότητα τρία βασικά κανάλια, ας πούμε, σχέσεων. Το πρώτο είναι και το πιο προφανές, ότι η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή έχει προφανείς επιπτώσεις πάνω στις ανισότητες και εν γέννη οι επιπτώσεις δηλαδή της κλιματικής αλλαγής τις αυξάνουν. Αυτό ισχύει τόσο ανάμεσα σε διαφορετικά κράτη, αλλά και μέσα σε διαφορετικά κράτη,
περιφέρειες και περιοχές. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι φυσικές καταστροφές, φαινόμενα αλυψιδρίας, διάβρωση εδαφών κτλ. Δεν ακουμπάνε ή δεν χτυπάνε όλα τα κοινωνικά στρώματα του πλανήτη με τον ίδιο τρόπο. Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που θα δούμε, όπως για παράδειγμα οι ενδεχόμενες σημαντικές αυξήσεις των τιμών τροφίμων, που σήμερα συμβαίνουν για άλλους λόγους, αλλά συμβαίνουν και λόγω φυσικών καταστροφών, πέραν του πολέμου. Αυτές οι αυξήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής θα πλήξουν σαφέστατα τις ανάλογα τους ασθενέστερους. Με λίγα λόγια, αν θέλετε, οι ανισότητες μειώνουν και την προσαρμοστική ικανότητα των κοινωνιών και σαφέστατα τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα έχουν και τη χαμηλότερη προσαρμοστική ικανότητα ή δυνατότητα, αν θέλετε. Αυτό φυσικά μπορεί να ισχύει και σε χωρικό επίπεδο. Η δεύτερη βασική σχέση μεταξύ ανισοτήτων και κλιματικής αλλαγής είναι ότι προφανώς δεν είμαστε όλοι το ίδιο υπεύθυνοι για την κλιματική αλλαγή σε επίπεδο εκπομπών. Να αναφέρω μερικά στοιχεία. Αυτό ισχύει τόσο διεθνώς όσο και μέσα σε χώρες πάλι. Το φτωχότερο 10% του πληθυσμού είναι υπεύθυνο σε επίπεδο κατανάλωσης αυτή τη στιγμή για περίπου τις μισές ετήσιες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα του πλανήτη, ενώ το φτωχότερο 50% του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, είναι υπεύθυνοι περίπου για το 10% των παγκόσμιων εκπομπών. Αυτό ισχύει, όπως είπα, επίσης μέσα στις ίδιες τις χώρες. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά ότι στη ΣΥΠΑ το φτωχότερο 10% έχει κατά κεφαλήν εκπομπές που είναι περίπου 50 τόνοι άνθρακα ετησίως, ενώ το μέσο νοικοκυριό, το οποίο βρίσκεται στο φτωχότερο 50%, είναι υπεύθυνο για ετήσιες εκπομπές κατά κεφαλήν κάτω των 10 τόνων. Έτσι, η σχέση είναι 1 προς 5. Αυτό περίπου το βλέπουμε και στις υπόλοιπες χώρες της Δύσης και του Παγκόσμιου Νότου. Επομένως, έχουμε μια κοινή ευθύνη, προφανώς, απέναντι στην κλιματική αλλαγή, στην καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής, αλλά αυτή η ευθύνη είναι διαφοροποιημένη και ανάμεσα σε κράτη και ανάμεσα σε κοινωνικές ομάδες κτλ. Το τρίτο σημείο, στο οποίο ενδεχομένως θα εστιάσω περισσότερο σήμερα, είναι οι επιπτώσεις των πολιτικών μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή των πολιτικών απαθρακοποίησης πάνω στις ανισότητες και στα εισοδηματικά επίπεδα διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, δηλαδή, αν θέλετε, πώς η αλλαγή του οικονομικού συστήματος που συντελείται σε επίπεδο του κλάδου της ενέργειας, του κλάδου των μεταφορών κτλ. Επηρεάζει στην ουσία τις δομικές ανισότητες, οι οποίες σαφέστατα προϋπάρχουν. Έτσι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για τον λεγόμενο δίκαιο μετασχηματισμό, όχι πλέον μόνο δίκαιη μετάβαση. Η δίκαιη μετάβαση ήταν στην πραγματικότητα μια έννοια η οποία αναφέρεται κυρίως στις περιφέρειες, όπως είναι για παράδειγμα η Δυτική Μακεδονία. Η έννοια του δίκαιου μετασχηματισμού είναι λίγο πιο ευρεία, καθώς πιάνει, αν θέλετε, όλες τις διαστάσεις της ενεργειακής και κλιματικής μετάβασης που οφείλουμε να κάνουμε. Και σε αυτό το σημείο, και θα κλείσω εδώ, όταν κοιτάμε, αν θέλετε, τις επιπτώσεις αυτών των πολιτικών απανθρακοποίησης, του ενεργειακού συστήματος, της αλλαγής του μεταφορικού μοντέλου, της αλλαγής του μοντέλου αγροτικής παραγωγής και ούτω καθεξής, πρέπει να υπογραμμίσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι προφανώς δεν μπορούμε να περιμένουμε να λύσουμε το πρόβλημα των δομικών ανισοτήτων μέσω των κλιματικών πολιτικών. Έτσι, αυτό είναι ευθύνη πολύ ευρύτερων πολιτικών. Αλλά παρόλα αυτά, οι κλιματικές πολιτικές και οι πολιτικές αποθρικοποίησης μπορούν αφενός κατ' ελάχιστο να εμποδίσουν τη δημιουργία ή την εμβάθυνση, αν θέλετε, των προϋπάρχουσων ανισοτήτων, ή και σε ένα ακόμα καλύτερο σενάριο, σε σχέση με το πώς σχεδιάζονται αυτές οι πολιτικές,
μπορούν ακόμα και να καλυτερεύσουν την εικόνα, αν θέλετε, να λειτουργήσουν ως αρρωγό στην κατεύθυνση της μείωσης των ανισότητων, είτε μιλάμε για κοινωνικές ανισότητες, είτε για περιφερειακές ανισότητες. Και μπορώ να επιστρέψω σε μερικά παραδείγματα κατά τη συζήτηση, αλλά υπάρχουν διάφορες πολιτικές, αν θέλετε, ή σχεδιασμός μάλλον παρεμβάσεων που μπορούν να λειτουργήσουν στην κατεύθυνση της μείωσης των ανισοτήτων, όπως είναι οι αποκεντρωμένες μορφές ενέργειας, όπως είναι η καλύτερη στόχευση των πολιτικών ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως είναι οι επενδύσεις σε δημόσια συστήματα μεταφορών και πάει λέγοντας. Αλλά νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ και μπορούμε να επιστρέψουμε αργότερα σε αυτά τα παραδείγματα. Κύριε Ψυχάρη, θα έλθω πάλι σε εσάς. Μίλησατε πριν για πόλωση, για δεισμό. Κάνατε την ορθή επισήμανση για τις ανισότητες μεταξύ κρατών, αλλά και τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες εντός κρατών, αλλά και μεταξύ περιφερειών στην Ευρώπη. Και περιγράψατε μια κατάσταση που τις τελευταίες 20 ετίας που φαίνεται κάθε άλλο παρά θετική. Αν εξαιρέσουμε φαινόμενα όπως η πανδημία ή η οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, πού θα λέγατε ότι οφείλεται αυτή η κατάσταση που περιγράφεται, και αν δούμε πού οφείλεται σήμερα που είμαστε σε μια συζήτηση ενδεχομένως και για νέους δημοσιονομικούς κανόνες στην Ευρώπη, χρειάζεται κάποια αλλαγή παραδείγματος στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το οποίο περιγράψατε? Κύριε Σκεφοφύλακα, χρειάζεται αλλαγή παραδείγματος. Και θα πω συγκεκριμένα, όταν λέω αλλαγή παραδείγματος, η οποία έχει συντελεστεί από τα πράγματα. Δηλαδή, ήδη το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, από τα πράγματα έχει μεταβάλει πάρα πολλά από αυτά που βλέπαμε πρόσφατα μέσα στην κρίση. Είπα, χρειάζεται αλλαγή παραδείγματος. Τι εννοούμε? Εγώ θα έλεγα ότι ήδη σήμερα, με την κρίση πανδημίας, η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαφορετική από ό,τι με την οικονομική κρίση. Έχουμε μια αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης. Είναι σωστή αυτή η κατεύθυνση? Είναι σωστή. Αλλά είναι αργοπορημένη. Και χρειάζεται καλύτερο σχεδιασμό. Εγώ νομίζω ότι η κρίση του 2008 δεν διαβάστηκε σωστά. Και δεν ήθελα με αυτόν τον τρόπο να λέω κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο φαινότανε να αποτελεί ένα κοινό τόπο. Φάνηκε ότι η κρίση, η οικονομική κρίση, ήταν μια δημοσιονομική κρίση η οποία προέκυψε μόνο από άστοχες επιλογές, και υπήρχαν πολλές άστοχες επιλογές, δεν το συζητάμε, ή ότι υπήρχε μικρή διάθεση για εργατικότητα και για παραγωγικότητα κτλ. Γι' αυτό το λόγο είπαμε, κάνουμε ένα περιορισμό, κάνουμε περιοριστική δημοσιονομική πολιτική. Η περιοριστική δημοσιονομική πολιτική δεν έλυσε το πρόβλημα. Η δημοσιονομική συνθήκη η οποία ψηφίστηκε μέσα στην οικονομική κρίση, μπορεί να μου πει κάποιος σήμερα, αν είναι σε ισχύ, ψηφίσαμε δημοσιονομική συνθήκη, η οποία δεν έχει γίνει και πολύ γνωστή. Ψηφίσαμε δημοσιονομική συνθήκη. Η δημοσιονομική συνθήκη σήμερα ισχύει? Δεν ισχύει. Κατά τη γνώμη μου, η δημοσιονομική συνθήκη, αντί να βοηθήσει, παγίδευσε ακόμη περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αποτέλεσμα να προσχωρεί σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση εκών άκων σε πολιτικές αναδιανομής, σε πολιτικές δημοσιονομικής επέκτασης, οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και μάλιστα με πολύ μεγαλύτερο κόστος από αυτό που θα είχε μια επεκτατική πολιτική την προηγούμενη δεκαετία. Έγκαιρα. Για παράδειγμα, πόσο είναι σήμερα το ύψος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε ως πλαφόν το 1% του κοινοτικού ΑΕΠ. Σήμερα πόσο είναι? Σχεδόν διπλάσιο. Μαζί με την όχλευση βέβαια, αλλά σχεδόν διπλάσιο. Παλιότερα, αν μίλαγες για 0,5%, 0,05% μεταβολή, ήταν τεράστιο ζήτημα. Σήμερα δεν είναι. Να πω ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι δημόσιες επενδύσεις στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης ήταν 6 δις. Εγώ πίστευα ότι μέσα για να κάνεις αντικυκλική πολιτική θα έπρεπε να αυξήσεις τις δημόσιες επενδύσεις κατά 50%. Δηλαδή να τα πας 9 δις.
Σήμερα ξέρετε πόσο είναι το ποσό το οποίο καλούμαστε να απορροφήσουμε? 15 δις. Δηλαδή, έχουμε υπερδιπλασιασμό αυτού. Με αυτή την έννοια λέω αλλαγή παραδείγματος. Που στην ουσία τι είναι? Θα έλεγα ότι στην οικονομική πολιτική αυτό θα ήταν κοινός τόπος, το οποίο το ανακαλύπτει σήμερα η Ευρώπη, το ανακαλύπτει λίγο καθυστερημένα και θα σας πω και κάτι άλλο. Το ανακαλύπτει σε μια στιγμή όχι εκονάκων για να σώσουμε την οικονομία, αλλά για να μην τροφοδοτήσουμε άλλο τον ευρωσκεπτικισμό. Σε ένα μάθημα που έκανα φέτος στην Αυστρία, στην άσκηση, ήταν European Economic Integration, στην άσκηση, ποια ιεραρχείται σαν σημαντικότερα προβλήματα της ενοποιητικής διαδικασίας σήμερα? Το πρώτο ήταν ο ευρωσκεπτικισμός. Από τι τροφοδοτείται ο ευρωσκεπτικισμός? Ο ευρωσκεπτικισμός τροφοδοτείται από το ότι κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση νιώθουν ότι δεν συμμετέχουν στα τεκμηνόμενα και μάλιστα δεν συμμετέχουν με επικοδομητικό τρόπο, δηλαδή με τρόπο που να τους αφορά. Μήπως αυτό ως ένα βαθμό υπάρχει κάτι και στο Brexit? Μήπως αυτό υπάρχει κάτι και στην εκλογική συμπεριφορά? Σήμερα, ας το πούμε για παράδειγμα, ψηφίζονται μερικές φορές αντισυστημικά κόμματα προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση, και δεν θέλω, ας πούμε, να πω παραδείγματα για μας. Ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ακραίες μορφές εκδήλωσης που μέσα τους έχουν και το σπέρμα του αντευρωπαϊσμού. Εγώ λοιπόν, όταν προσεγγίζω αυτές τις πολιτικές, τις προσεγγίζω από την άποψη του υποστηρικτή της Ευρωπαϊκής Ενωπής. Αυτό να είναι σαφές. Και αντιθέτως, δεν θέλω να υπάρχουν πολιτικές οι οποίες δίνουν επιχειρήματα σε εκείνους οι οποίοι με τρόπο θα έλεγα έτσι σχετικά ανεπεξέργαστο μπορούν εύκολα να περνούν μηνύματα τα οποία σε τελευταία ανάλυση αντιστρατεύονται την Ευρώπη. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να δώσω επιχειρήματα στον ευρωσκεπτικισμό. Εγώ θέλω να δώσω επιχειρήματα για την προστιθέμενη αξία της Ευρώπης. Και νομίζω ότι μια κατεύθυνση, μια συνένεση πάνω σε αυτή τη βάση μπορεί να βρεθεί. Ίσως χρειαστεί να το πω αργότερα, αν με ρωτήσετε για τις πολιτικές, μπορεί να βρεθεί που θα έχει όφελος για όλους, θα έχει μικρό κόστος για τους πιο πλούσιους, μεγάλο όφελος για τους λιγότερο αναπτυγμένους, αλλά ταυτόχρονα θα έχει και άμεσα αποτελέσματα, και ένα άμεσο αποτέλεσμα, να μην γελιόμαστε. Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αυτή την ώρα φαίνεται λιγάκι ότι το τρένο, αν όχι έχει σταματήσει, πηγαίνει με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Πρέπει να βρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα καινούριο βηματισμό και ψάχνει σήμερα για αυτό το βηματισμό. Λοιπόν, κακά τα ψέματα, αν δεν βρεθεί μια παραγωγική ιδέα, μια παραγωγική λύση πάνω σε αυτό, δεν μπορεί να ξεμπλοκάρει η ενοποιητική διαδικασία. Η ενοποιητική διαδικασία δεν είναι θεσμικό θέμα μόνο. Η ενοποιητική διαδικασία χρειάζεται να βρει σύμφωνους τους λαούς της Ευρώπης, τους αποδέκτες της πολιτικής. Αυτό είναι. Πολύ ωραία. Στον τελευταίο γύρο της συζήτησης μας θα πάμε και στο κομμάτι των πολιτικών και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα κάποιες προτάσεις πολιτικής. Κύριε Βαρδακούλια, επανέρχομαι σε εσάς. Μας αναφέρετε αρχικά τις τρεις διαστάσεις σχετίσεις του κλίματος και των ανισοτήτων. Θα μείνω στην τελευταία διάσταση της απανθρακοποίησης και των ανισοτήτων και θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση με δύο σκέλη. Η μία είναι αν θεωρείτε ότι η διαδικασία της απανθρακοποίησης με τις παρούσες συνθήκες της ενεργειακής κρίσης βαίνει προς οπισθοδρόμηση ή αντίθετα θα είναι ένας καταλήτης στην κυρία αυτή για να πάμε με πιο γρήγορο βηματισμό και ενδεχομένως καλύτερο σχεδιασμό σε ένα κομμάτι, σε μια συνθήκη ενεργειακής μετάβασης. Και το δεύτερο σκέλος που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι, μας αναφέρατε 4 ενδεικτικά παραδείγματα για την υπέρβαση των επιπτώσεων της κλιματικής και ενεργειακής κρίσης ανισότητες. Θα μπορούσατε να μας αναπτύξετε λίγο περισσότερο
αυτές τις διαστάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι, φυσικά. Ίσως ξεκινήσω από το δεύτερο και περάσω μετά στο πρώτο σκέλος ερώτησής σας, που έχει να κάνει περισσότερο με τη σημερινή συγκυρία. Σε σχέση με το δεύτερο σκέλος, όπως έλεγα πριν, ο σχεδιασμός και το πώς σχεδιάζονται μάλλον συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες έχουν το ίδιο αντικείμενο και συχνά την ίδια στόχευση, μπορεί να παράγει ή να εμβαθύνει τις ανισότητες ή από την άλλη μπορεί να είναι, αν θέλετε, αρρωγός για την άμβλησή τους. Παραδείγματα, να σας δώσω 4. Το πρώτο, φορολόγηση άνθρακα ή σύστημα εμπορίας ρήπων, όπως έχουμε στην Ευρώπη, το ETS, το οποίο πάνω κάτω είναι μία μορφή φορολόγησης άνθρακα. Σε μία συνθήκη δομικών ανισοτήτων, είναι προφανώς ότι ένας φόρος άνθρακα, ο οποίος ενδεχομένως κάποια στιγμή θα επιβληθεί και σε κτίρια και σε υποδομές ή και στις μεταφορές, για παράδειγμα, έτσι, μέχρι στιγμής είναι μόνο, επιβάλλεται μόνο στη βιομηχανία, ενδέχεται, εάν δεν είναι καλά σχεδιασμένη πολιτική, να στην ουσία να εμβαθύνει τις υφιστάμενες ανισότητες. Αυτοί οι φόροι, όπως ξέρετε, λειτουργούν όπως ο ΦΠΑ. Έτσι, δηλαδή είναι αντιστρόφως ανάλογοι και επιβαρύνουν ιδιαίτερα τα λαϊκά στρώματα, αν θέλετε, ή τις χαμηλότερες ή και μικρομεσαίες κοινωνικές ομάδες. Εδώ πέρα, λοιπόν, υπάρχουν δύο κατευθύνσεις. Υπάρχει η κατεύθυνση ενός flat φόρου, ας πούμε, ο οποίος δεν ασχολείται με το κομμάτι το κοινωνικό. Υπάρχουν και παραδείγματα όπου η φορολόγηση άνθρακα έχει, αν θέλετε, σχεδιαστεί με τρόπο που συμπεριλαμβάνει μηχανισμούς αναδιανομής, όπου στο τέλος της διαδικασίας, μέσω στην ουσία των εσόδων που δημιουργούνται, τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, στο τέλος λαμβάνουν ακόμα περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία πληρώνουν στους φόρους άνθρακα. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο φόρος άνθρακα του British Columbia στο Καναδά. Δεύτερο παράδειγμα, μεταφορές. Και πάλι εδώ υπάρχουν δύο αντιλήψεις, αν θέλετε, για την απανθρακοποίηση του μεταφορικού μοντέλου. Μία αντίληψη είναι ότι απλά αντικαθιστούμε χοντρικά τα υφιστάμενα μέσα μεταφοράς, τα οποία βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε ιδιωτικά μέσα, σε ιδιωτικά επαρτοχιλιόμετρα με ηλεκτρικά, το οποίο απλά, εάν δεν εμβαθύνει, τουλάχιστον αναπαράγει τις υφιστάμενες ανισότητες και δεν κοιτάει το σκέλος της λεγόμενης μεταφορικής φτώχειας. Και υπάρχει και μία άλλη άποψη, η οποία βασίζεται πολύ περισσότερο σε σημαντικές επενδύσεις, σε δημόσιες μεταφορές ή αυτό που ονομάζουμε shared transport, έτσι, και λίγο πιο σύνθετα, ας πούμε, αν θέλετε, νέα μοντέλα μεταφορών, με σκοπό το ίδιο αποτέλεσμα, την μείωση αποτυπώματος άνθρακα, όμως με τρόπο ο οποίος στην ουσία λειτουργεί ευεργετικά και πάλι για τα χαμηλά και μικρομεσαία στρώματα. Το ίδιο ισχύει και για τον ενεργειακό τομέα, όπου έχουμε παραδείγματα, μάλλον δύο, αν θέλετε, μοντέλα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αντιπαραβολή. Το ένα είναι ότι απλά αναπαράγουμε τις μεγάλες μονάδες παραγωγής, καθετοποιημένης παραγωγής ενέργειας που είχαμε στην περίοδο, αν θέλετε, της ηγεμονίας των ορυκτών καυσίμων ή λαμβάνουμε υπόψη τις δυνατότητες που μας δίνει η αποκέντρωση της παραγωγής μέσω των ΑΠΕ, οι οποίες μπορούν να είναι πάρα πολύ, να διαχέονται στην ουσία σε όλο τον πληθυσμό, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας κτλ. Ενδεχομένως και μέσω αυτοπαραγωγής, ενεργειακών κοινοτήτων και πάει λέγοντας. Όλα αυτά τα παραδείγματα, απλά για να σας πω ότι για τον ίδιο κλάδο και για την ίδια στόχευση μπορούμε να έχουμε κατευθύνσεις πολιτικής οι οποίες είναι τελείως διαφορετικές. Και ανάλογα με αυτές θα κριθεί τελικά και το κοινωνικό πρόσημο, αν θέλετε, όλης αυτής της διαδικασίας. Τώρα, για να έρθω λίγο στα σημερινά,
Νομίζω ότι είναι προφανές ότι η καθυστέρηση, αν θέλετε, που έχουμε δει στην ενεργειακή μετάβαση κατά την τελευταία δεκαετία, όπου, για να το πω λαϊκά, τα κάναμε λίγο όλα με το στάνιο, αλλά έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ σε θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης, ΑΠΕ και σχετικών υποδομών, όπως οι υποδομές αποθήκευσης ενέργειας, εναλλακτικές μεταφορές και πάει λέγοντας. Στην πραγματικότητα οδήγησαν στο ότι βρεθήκαμε τελείως απροετοίμαστοι απέναντι στη σημερινή κρίση. Δηλαδή, η καθυστέρηση, αν θέλετε, στην μετάβαση μέσω καθαρής ενέργειας μαζί με την επιλογή να αυξήσουμε την εξάρτησή μας από εισαγόμενο ορυκτό αέριο, στην πραγματικότητα μείωσαν πάρα πολύ τις άμυνές μας απέναντι στις διεθνείς μεταβολές των τιμών ενέργειας επί του προκειμένου πετρελαίου και ορυκτού αερίου. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση για τη χώρα από την επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας μετάβασης. Είναι ο μόνος τρόπος να μην καταλήξουμε πλήρως εξαρτώμενοι και στο έλεος, αν θέλετε, των διακυμάνσεων των διεθνών τιμών και να μεγιστοποιήσουμε κιόλας το εγχώριο αντίκτυπο της ακαθάριστης αξίας που μπορεί να παράγει το ενεργειακό μοντέλο. Και φυσικά και το κοινωνικό αντίκτυπο μέσω θέσεων εργασίας κτλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό αρκεί. Έτσι, προφανώς χρειάζονται και μία σειρά από αλυσίδες γύρω από την παραγωγή ενέργειας, έτσι, supply chains και τα λοιπά, τα οποία αυτή τη στιγμή δυστυχώς είναι πάρα πολύ ασθενή, με αποτέλεσμα οι πολλαπλασιαστές, οι εγχώροι, να μην είναι αυτοί που θα μπορούσαν να ήταν. Οπότε έχουμε αρκετή δουλειά μπροστά μας, αλλά νομίζω ότι με βάση και την στρατηγική Repower EU της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ανακοινώθηκε πάρα πολύ πρόσφατα, η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, δηλαδή εξοικονόμησης, επιτάχυνσης της ανάπτυξης των ΑΠΕ, αποθήκευσης δικτύων, πολύ σημαντικό επίσης, είναι αναπόφευκτη και είναι μονόδρομος αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ. Ο χρόνος μας θεωρητικά έχει λήξει. Θα ζητήσω 2 λεπτά ακόμα για να κλείσουμε με τον κύριο Ψυχάρη. Ο κύριος Βαρδακούλιας επισήμανε το ζήτημα των κατευθύνσεων των πολιτικών και του κοινωνικού αποτυπώματός τους. Άρα υπάρχουν επιλογές. Προηγουμένως μας μιλήσατε για το σκέλος των πολιτικών που θα έπρεπε ή θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε ευρωπαϊκό και σε ελληνικό επίπεδο. Θα θέλατε πολύ σύντομα, σε 1 λεπτό, να μας σκιαγραφίσετε αυτό το πλαίσιο. Κύριε Σκευοφύλακα, θα προσπαθήσω έτσι να το πω πολύ συνοπτικά. Μια αλλαγή που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια και διατυπώνεται και στη βιβλιογραφία κτλ. Είναι κατά κάποιο τρόπο η επιστροφή του κράτους. Σήμερα δηλαδή, όλο ένα και πιο πολύ βλέπουμε ότι πολλοί τομείς δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά αν δεν υπάρχουν κατάλληλες κρατικές πολιτικές. Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τελευταία που αναφέρθηκε και από τον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την ενεργειακή κρίση. Τι αποφασίστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Να υπάρξει ένα ταμείο. Άρα χρειάζεται παρέμβαση για να μπορέσει να η αγορά κάπως να ομαλοποιηθεί. Ένα άλλο παράδειγμα θα σας πω. Με την κρίση πανδημίας. Ποια συστήματα ήταν αυτά που έφεραν το μεγαλύτερο βάρος στην κρίση πανδημίας? Ήταν τα δημόσια συστήματα υγείας. Το είδαμε αυτό να συμβαίνει σε όλες τις χώρες, λιγότερο αναπτυγμένες και πιο αναπτυγμένες. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι σήμερα συνιστά. Τι σημαίνει όμως επαναφορά του κράτους και αναγκαιότητα κρατικών πολιτικών? Μια άτακτη, πώς το λένε, δημοσιονομική επέκταση? Όχι βέβαια. Κακά τα ψέματα, το βηματισμό στην ανάπτυξη τον δίνει ο παραγωγικός τομέας. Και έχει και τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομική δραστηριότητα. Όμως το κράτος είναι εκείνο που δίνει το σύνθημα, δίνει το σήμα, δίνει την κατεύθυνση. Οι τεχνολογίες, σήμερα τα δημόσια αγαθά, οι τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται θα απαιτούν από το ΣΕΡΝ μέχρι τους δορυφόρους
Είναι, για να κινηθεί η τεχνολογία χρειάζεται επομένως. Άρα χρειάζεται εκεί να ξαναδεί κανένας πώς οργανώνεται η πολιτική και πώς δίνει το κατάλληλο σήμα για το μέλλον. Είναι τεράστια συζήτηση. Αυτό περιλαμβάνει βεβαίως όχι μόνο το κράτος ως κεντρικό στοιχείο, περιλαμβάνει ένα πολυεπίπεδο σύστημα διοίκησης. Σήμερα τα θέματα που έχουν προκύψει απαιτούν και συμμετοχή πολλών δρόντων και κοινωνικών ομάδων, αλλά απαιτούν και τη συμμετοχή όλων των επιπέδων διοίκησης, από το υπερεθνικό και το εθνικό μέχρι το τοπικό. Και αυτό οδηγεί σε έναν ανασχεδιασμό των κρατικών πολιτικών. Και νομίζω εκεί είναι γόνιμο έδαφος για μια συζήτηση πιο συστηματική. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς, κύριε Ψυχάρη, και εσάς, κύριε Βαρτακούλια, και όσους παρακολούθησαν τη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.